Να περάσουμε τώρα σε κάποια παρατράγουδα στις ε, τακτοποίηση των αυθερέτων. Είναι μαζί μα ο Δημήτρη Λάπα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Σπύρο. Κάποιοι χτίζουν ακόμη και τώρα, προκειμένου να προλάβουν την τακτοποίηση. Ακριβώ. Είναι αυτό, αν θυμάσαι, που είχαμε πει κάποια στιγμή σε μια εκπομπή που έκανε παλιά στην τηλεόραση, εδώ και κάπω του μήνε, για τα λεγόμενα photoshop. Δηλαδή, πηγαίνει κάποιο, φτιάχνει ένα αυτερέτο, το σηκώνει ωστόσο το επεκτείνει μετά την τακτοποίησή του και κάθεται και επειδή γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή Στι πολεοδομίε μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου γίνεται ηλεκτρονικά η κατάθεση του φακέλου. Με το Photoshop προσθέτει και μία, δύο, τρει ακόμη κάμερε, να το πούμε έτσι, να, ναι, ώστε να πει: Εγώ δεν είχα τόσο, αλλά είχα τόσο. Δεν είχα 50 τετραγωνικά, αλλά είχα 200 τετραγωνικά. Είναι λοιπόν μια ιστορία αυτή, η οποία γίνεται εδώ και πάρα πολλού μήνε, Προσπαθούν πολύ να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή τη διαδικασία τη τακτοποίηση. Σηκώνουν το σκελετό, το επιτρέπει ο νόμο αυτό το πράγμα. Και από να... εκεί και πέρα μπορούν να, να ενταχθούν κατοχυ... στη διαδικασία τακτοποίηση. Να κατοχυρώσουν Α... το αυθαίρετο. Υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα, Δημήτρη, αλλά είναι αυθαίρετη βέβαια. Ακριβώ. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλέ νησιωτικέ κατά κύριο λόγο περιοχέ και τουριστικέ. Και θέλω να σου πω το εξή. Αυτό ότι πριν από δύο μέρε πέρασε τροπολογία. όπου εάν λέει δεν μπορεί. Η ύπαρξη του αυθερέτου να πιστοποιηθεί είτε από αεροφωτογραφία είτε από κάποιο δημόσιο έγγραφο, πιστοποιείται ο χρόνο ανέγερσή του με δήλωση υπεύθυνη του ιδιοκτήτη.